προχωράει με γοργούς ρυθμούς η λειτουργία πλέον του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο παράρτημα της Καβάλας, όπως μετέφερε και ο αντιπρίτανης πλέον του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Δημήτρης Μπαντέκα, στην εκπομπή αναλυτής του ένα Channel. Όλα είναι έτοιμα για τα παιδιά που θα έρθουν το Σεπτέμβριο, οι σακταίοι που θα έρθουν στην Καβάλα, στα νέα τμήματα, στο φυσικό, χημικό, πληροφορική, στα δύο τμήματα τα οικονομικά. Είμαστε πανέτοιμοι, οι καθηγητές είναι στις θέσεις τους, οι αίθουσες υπάρχουν, η λογοτεχνική υποδομή υπάρχει, πρόγραμμα σπουδών εγκεκριμένο υπάρχει και συνεπώς είμαστε πανέτοιμοι για να υποδεχτούμε τους νέους φοιτητές. Ωστόσο, φαίνεται πως εντοπίζεται πρόβλημα, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση των μαθητών, καθώς έξω από τις εστίες οι οποίες υπάρχουν ήδη, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κτίριο έτσι ώστε να φιλοξενήσει φοιτητές. Οι εστίες όπως πάντα ήταν όπως και πέρυσι, υπάρχει και θα υπάρχει ένα πρόβλημα με το Airbnb, διότι θα έρθουν οι φοιτητές το Σεπτέμβριο, θα ψάχνουν να βρουν δωμάτια, αλλά δυστυχώς θα τους λένε κάποιοι το ίδιο, ότι θα πρέπει το Μάιο να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Αυτό υπάρχει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια αν μπορούμε να βρούμε κάποιο χώρο για να το διαμορφώσουμε για φοιτητικές εστίες στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν γίνεται σε μία μέρα. Ξέρετε, στο δημόσιο, με το να ξεκινήσεις, θα χρειαστείς 5 χρόνια για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία. Το πρόβλημα όμως θα το αντιμετωπίσουμε όντως το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει δηλαδή και οι φορείς της πόλης και οι ξενοδόχοι και αυτοί που νοικιάζουν δωμάτια να καταλάβουν ότι αν ξεκινήσουμε έτσι στραβά, διώχνοντας τους φοιτητές από την Καβάλα και λέγοντας ότι εμείς προτιμούμε τους τουρίστες και στη συνέχεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φοιτητές, δεν είναι ότι το καλύτερο. Σε ό,τι αφορά το δικό μας το κομμάτι, τις φοιτητικές εστίες, είμαστε έτοιμοι. Αλλά οι φοιτητικές εστίες δεν υπάρχουν για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης. Ωστόσο, οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι η πόλη ετοιμάζεται πυροτοδός για να υποδεχτεί περισσότερους φοιτητές από ό,τι πέρσι, η πρόπληση ή τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι κάποια γραφειοκρατικά που προσπαθούν να τα λύσουν. Δεν θέλουν να κατηγορήσουν ανθρώπους. Γίνεται τεράστια προσπάθεια. Αλλά καμιά φορά καταλαβαίνετε τώρα μέσα στο ελληνικό δημόσιο και μέσα στην ελληνική δημόσια διοίκηση που αυτά πολλές φορές τραβιούνται προς τα πίσω. Αυτό που θα έλεγα ότι είναι πιο σημαντικό είναι να δούμε πράγματι εάν αυτό το νέο πανεπιστήμιο το οποίο έχουμε φτιάξει, ένα πανεπιστήμιο ευφυής, ένα πανεπιστήμιο έξυπνο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα ή είναι απλώς ένα πανεπιστήμιο το οποίο κοιτάει να ικανοποιήσει χαμηλής ή μεσαία ζήτηση γνωστικά αντικείμενα. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό πως επρόκειτο να αξιοποιηθεί η καπναποθήκη η οποία βρίσκεται πλησίων του παλιού νοσοκομείου Καβάλας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, όπως μετέφερε ο σύμβουλος ακινήτων Φάνης Ταξίδης, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί και πόσο μάλιστα να γίνουν φοιτητικές εστίες στο συγκεκριμένο σημείο λόγω διαφόρων κολλημάτων. Πάρα πολλά προβλήματα ως προς την κατασκευή, ως προς το διατηρηταίο. Συναντάμε ακίνητα τα οποία είναι διατηρηταία, είναι και ρημοτομούμενα, δηλαδή η μία κατάσταση αναιρεί την άλλη. Έχει πάρα πολλά προβλήματα που αυτές οι καπναποθήκες στην πόλη θα πρέπει να αξιοποιηθούν ή να αφαιρεθούν κάποιες από τον αστικό ιστό για να αναπνεύσει και η πόλη. Κάποιες καπναποθήκες όπως εδώ στη Ρούσβελτ ανεβαίνοντας στην Τσολάκη πρέπει να αφαιρεθούν κάποιες από τον αστικό ιστό για να αναπνεύσει και η πόλη. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό πρέπει να το δει ο Δήμος, έστω η καινούργια Δημοτική Αρχή νομίζω έχει ικανούς ανθρώπους να ασχοληθεί και να δουν τι μπορούν να κάνουν, να παλωτριωθούν κάποια και να αφαιρεθούν, να πεμπλακούν τέλος πάντων από το κομμάτι του διατηρηταίου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια, τώρα υπάρχουν κάποια ατυχήματα από πτώσεις κεραμιδιών και τέτοια, τα επόμενα χρόνια θα συμβούν σοβαρότερα ατυχήματα από αυτά τα πράγματα, τα οποία κάποια είναι όμορφα, κάποια όμως δεν έχουν και ψήγματα αρχιτεκτονικής και δεν είναι σόνι και καλό ότι πρέπει να τα κρατήσουμε. Την ίδια ώρα, η νέα Υπουργός Παιδείας αποφάσισε την κατάργηση των 2 τμημάτων διετούς φοιτησης στην Καβάλα. Μπορεί τα νέα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά αυτό θα συμβεί δίχως τα δεκάδες διετή προγράμματα σπουδών σε όλη τη χώρα. Το συγκεκριμένο θέμα προκάλεσε την αντίδραση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αναστέλλεται τη λειτουργία τους. Ναι, καλά, δεν κλείνει. Στην πραγματικότητα όμως η αναστολή λειτουργίας ενός προγράμματος το οποίο μόλις αρχίζει είναι κατάργηση. Ναι. Εφόσον και ειδικά καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί δεν αντιπροτείνεται κάτι άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το τι θα γίνει μετά, το τι θα γίνει σε αντικατάσταση.
απλά να στέλνουν τη λειτουργία των τμήματων, τα οποία τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν οικογένειες που έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, απόφοιτοι ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει να πάνε σε αυτά τα τμήματα και ξαφνικά μήνα Αύγουστο αναστέλλεται η λειτουργία τους. Τι άλλο μπορεί να υποθέσει κανείς παρά το ότι θέλουν να σπρώξουν αυτά τα παιδιά στα ιδιωτικά ΙΕΚ.